Σιγά για μη βιάζεις αι τώρα κάτσι να πάμα για να τέχουν, για τέχουν χιόνια τα υβό. Αχ, το ρελιακό μου τα υβό να χαν. Γιατί έχουν χιόνια τα υβουνά αχ τώρα και κρούσταλα ανή η καμπή θα πέσεις λιάνα κόμψε γκρε. Αχ, η δωρελιά κόμψε γκρε μου. Τώρα θα πέσεις λιάνα κόμψε κρυμόχο. Αχ, τώρα στα χιόνια θα αγωσίστα πάλι τα παλικάρια καρτί. Αχ, το ρελιακό μου καρτί ερώχο. Το δημοτικό μας τραγούδι έχει την δική του ιστορία. Το 1400, ή μάλλον θα το πω διαφορετικά, ξεκινώντας από την αρχαϊκή περίοδο μέχρι και σήμερα, οι Έλληνες πάντα τραγουδούσαν και χόρευαν. Το πώς το έλεγαν, εμείς το λέμε τραγούδι της αρχαίας ιστορίας, τραγούδι της μεσαιωνικής ιστορίας. Η κάθε περίοδο είχε τα ιδιαίτερά της χαρακτηριστικά.
αλλά ο μεγάλος θρήνος ξεκινάει από το 1453 με την πτώση της Κωνσταντινούπολης. Για αιώνες υπήρξε αυτός ο θρήνος, όπου κάποια δεδομένη στιγμή με την αρχή της Επανάστασης του 1821-2021 πλέον μπαίνουμε σε έναν άλλον τρόπο σκέψης, σε έναν άλλο αφηγηματικό τρόπο, σε ένα άλλο τραγούδι. Το επιτυχιακό τραγούδι, το τραγούδι των κλεφτών και των αρματολών, το τραγούδι της Επανάστασης, το τραγούδι της οικογένειας, το τραγούδι του πολεμιστή, του κλέφτη, του αρματολού, του κάθε Έλληνα, ο οποίος τραγούδισε με πάθος όλη αυτή την περίοδο και σε όλες τις εκφάσεις της ζωής του. Δεν θα με ακρηγορήσω, γιατί στη συνέχεια η κυρία Ευαγγελία Ράπτου θα μας αναλύσει το δημοτικό τραγούδι μέσα από το δικό της βλέμμα, μέσα από τα δικά της λόγια, μέσα από τη δική της ιστορία, μέσα από την δική της προσέγγιση. Ας ακούσουμε τι μας λέει η κυρία Ευαγγελία Ράπτου. Το δημοτικό τραγούδι δεν έχει εποχή. Το δημοτικό τραγούδι αναφέρεται σε όλη τη μακραίωνη πορεία του ελληνικού έθνους ή του ελληνισμού. Κατάγεται από τα ακριτικά τραγούδια, αλλά γνωρίζει ιδιαίτερη άνθηση στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Γνωρίζει ιδιαίτερη άνθηση με το κλέφτικο τραγούδι. Το κλέφτικο τραγούδι, μια και αναφερόμαστε στην επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, είναι ολοκληρωτικά δημιούργημα του νεότερου ελληνισμού. Και κυρίως όταν μιλά, ενώ η κλεφτουριά, οι κλέφτες αναφέρονται στα μεταβυζαντινά χρόνια, το κλέφτικο τραγούδι είναι δημιούργημα του δευτέρου μισού του 18ου αιώνα. Είναι το επικό τραγούδι της μάχης και της λαϊκής αντίστασης. Ο Όλυμπος, τα Χάσια, ο Αμάρμπης, τα Πιέρια δεν έσκεψαν ποτέ τον αφιένα τους στον Τούρκο κατακτητή. Τα περήφανα βουνά αυτά φιλοξένησαν εκατοντάδες χρόνια τα ανυπότακτα παιδιά, τους ανυπότακτους ανθρώπους της Υπαίθρου, οι οποίοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, αρνήθηκαν δηλαδή την ήρεμη ζωή και ανέβηκαν στα βουνά για να προβάλλουν αντίσταση τόσο στον Τούρκο κατακτητή, όσο και στους Έλληνες, δυνάστες. Τα περήφανα αυτά λοιπόν βουνά φιλοξένησαν εκατοντάδες χρόνια τους ανυπότακτους Έλληνες, που δεν ήταν δυνατόν να ανεχθούν τις καταπιέσεις, τους εξευτελισμούς και τις κάθε είδους ταπεινωτικές πράξεις των Τουρκοαλβανών, οι οποίοι σαν κυρίαρχοι του τόπου είχαν δικαίωμα ζωής και θανάτου κάθε στιγμή επάνω τους. Τα βάσανα των συμπατριωτών μας από την τουρκική τυραννία και προπάντων από τα ληστρικά στήθη των Τουρκαλβανών είναι αδικαιολόγητα, είναι πρωτάκουστα. Άρπαζαν κοπάδια, γεωδοπρόβατα, λίστευαν ζώα, σκότωναν τους ιδιοκτήτες, έμπαιναν νύχτα στα χωράφια και ξεσήκωναν ολόκληρα νοικοκυριά. Βίαζαν γυναίκες, εχμαλώτιζαν οικοκυραίους και τους αντάλλαζαν με λίτρα. Οι Τούρκοι και οι τοπικές αρχές αδυνατούσαν να επιβάλλουν την τάξη ή αδιαφορούσαν. Περισσότερο λογαριαζόταν η ζωή ενός ζώου παρά η ζωή ενός Έλληνα. Έχουν σωθεί πολλές μαρτυρίες για παρόμοια ή αποτρόπια εγκλήματα. Στους κώδικες των δικών μας μοναστηριών, πολλές σελίδες περιγράφουν τη κτηνώδη τουρκική συμπεριφορά σε βάρος των Ελλήνων και κυρίως τη συμπεριφορά που διέπραξαν οι Τουρκαλβανοί. Να υποθεί για την ιστορία ότι, όπως είπα, οι κλέφτες γεννήθηκαν την εποχή που κατακτητής της Ελλάδας ήταν οι Φράγκοι, ήταν οι Βενετοί. Στην προσπάθεια των Ελλήνων να αντιδράσουν στην βενετσιάνικη κατοχή, στην βενετσιάνικη δυνατία, προέκυψαν οι κλέφτες. Απάντηση στην κλεφτουριά των Ελλήνων ήταν η αρματολή. Τι ήταν η αρματολή? Ήταν τα πρώτα μισθοφορικά στρώματα, στρατεύματα, τα οποία οργάνωσαν οι Βενετσιάνοι με σκοπό να πατάξουν την κλεφτοριά. Και στη συνέχεια αυτό το θεσμό των αρματολών τον υιοθέτησαν οι Τούρκοι, όταν κυρίως μετά
την πτώση της πόλης, άρχισε σιγά σιγά η τουρκική κατάκτηση να επεκτείνεται μέχρι που να ολοκληρωθεί. Μην ξεχνάμε ότι η ολοκληρωτική κατάκτηση των Τούρκων ολοκληρώθηκε σταδιακά. Άρχισε από την άλωση και μετά οι χρονολογίες ήταν διαφορετικές για κάθε περιοχή. Για παράδειγμα, η Κρήτη που δουλώθηκε το 1669, η Ρούμελη το 1715. Η απάντηση λοιπόν της κλεφτουριάς στα δεινά που υπέστησαν γέννησε το δημοτικό τραγούδι. Να υποθεί ότι τον 17ο αιώνα έγινε ο εξισλαμισμός των Αλβανών. Έχουμε τους λεγόμενους Τουρκαλβανούς, τους οποίους προσπάθησε η Τουρκία, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, να τους αξιοποιήσει προς όφελός του και προς όφελός της και προς βάρος των Ελλήνων και τους έδωσε αξιώματα. Αυτά όμως τα αξιώματα έρχονταν σε αντίθεση με τα δικαιώματα που είχαν αποκτήσει οι Έλληνες αρματολοί. Και έγινε αφορμή οι Έλληνες αρματολοί ως αντίδραση να συμπράξουν με τους κλέφτες. Και έχουμε τους λεγόμενους κλέφταρματολούς. Η ζωή είναι πολεμική, είναι δύσκολη, απαιτεί θυσίες. Δεν θα μπορούσε η κλεφτουριά να αντέξει εάν δεν είχε πλάσει μέσα της το ιδανικό του κλέφτη. Έτσι δημιουργήθηκε το τραγούδι. Τραγούδησε η κλεφτουριά με το όπλο στο χέρι, την ώρα της μάχης, την ώρα της ξεκούρασης, ανάμεσα στις συγκρούσεις. Νικητές ή λαβωμένοι τραγουδούσαν. Δεν άφησαν ποτέ την ψυχή τους υποδουλωμένη. Πρώτα ελευθέρωσαν την ψυχή τους και μετά πολεμούσαν για την ελευθερία τη δική τους και της πατρίδας τους. Και έτσι, με ελεύθερη την ψυχή τους, οι κλέφτες άρχισαν να κελαϊδάνε τους καημούς, τους πόθους τους. Και τούτο είναι το πιο βασικό χαρακτηριστικό του κλεφταρτάρτη αγωνιστή, ότι πολεμά και τραγουδά. Με το πρώτο πάει να λυτρώσει τον τόπο του για να ζήσει ελεύθερος, να αναπνεύσει ελεύθερο αέρα, να ζήσει κάτω από τον ελεύθερο ήλιο και με το φως του ήλιου. Με το δεύτερο, με τα τραγούδια δηλαδή, έρχεται να ελευθερώσει την ψυχή του, να ομορφύνει τον αγώνα του. Ομορφαίνει και λυτρώνει τον εαυτό του ψυχικά, προβάλλει τον πλούτο του εσωτερικού του κόσμου. Γι' αυτό λοιπόν το κλέφτικο τραγούδι διαμορφώθηκε μέσα στην πάλη του ελληνικού λαού για την εθνική του και την κοινωνική συνείδηση. Δεν πρέπει να αφοριούνται. Μου πρέπει να είναι σε μέρια, σε τρία στα αυροδρόμια. Κι όσοι διαβάτες κι αν διαβούν, να τα καλή ημερίζουν. Άρματα που να φεντήσας, που ήσασταν ανζωσμένα. Ο χαρός τον εζηλέψε, ο χαρός αχ τον πήρε. Το κλέφτικο τραγούδι χαρακτηρίζεται από την αρχαία λιτότητα και την αρχαία απλότητα. Εκτός όμως από τα στοιχεία της απλότητας και λιτότητας, το κλέφτικο τραγούδι έχει μέσα του ένα ακρεφνές νεωτερικό πάθος. Έχει ένα ακαταδάμαστο σθένος. Η γλώσσα του είναι γεμάτη ορμή εναντίον του Τούρκου κατακτητή. Είναι γεμάτη από μίσος για τον άπιστο μουσουλμάνο.
τα κλέφτικα τραγούδια, έτσι έχουν πει για αυτά, τα κλέφτικα τραγούδια νομίζεις πως είναι χήμαροι, οι οποία δεν ξεπηδούν από ανθρώπινα χείλη, αλλά από τους βράχους του Ολύμπου. Το 1815 ο Γκέτε ανέφερε ότι τα νεοελληνικά δημοτικά τραγούδια είναι το πιο έξοχο που ξέρουμε από την πλευρά της λυρικής, δραματικής, επικής ποίησης. Ο ίδιος μετέφρασε ένα από τα ωραιότερα ελληνικά τραγούδια. Ο Όλυμπος και ο Κύσαβος, τα δυο βουνά μαλώνουν.